πιάστηκα στα χέρια βουλευτές και αποχώρησε κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι ζωντανά ο Μάριος Παπαϊλία μαζί μας. Μάριε, καλή σου μέρα, σε ακούμε. Λοιπόν, καλημέρα από την... Καλημέρα από την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία είναι σε διάλειμμα, αναγκαστικό θα λέγαμε. Το ζήτησε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Δημήτρης Σιλούρης, μετά από ένα φραστικό επεισόδιο, αλλά το οποίο εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή του ΕΛΑΜ του Ελλήνου Παπαγιάννη και του βουλευτή του ΑΚΕΛ του Νίκου Κέτσιρου. Όπως πληροφορούμαστε, αυτό που είχε γίνει ήταν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κυρίου Παπαγιάννη, είχε μιλήσει για μειοδότες βουλευτές. Μια αναφορά που προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση των βουλευτών του ΑΚΕΛ, οι οποίοι σηκώστηκαν από τα έδρανά τους για να αποχωρήσουν. Το ίδιο είχαν ξεκινήσει να πράττουν και οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού. Υπήρξε μια ένταση την ώρα που αποχωρούσαν οι βουλευτές του ΑΚΕΛ. Φιλοξενούμενοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής και παρακολουθούσαν τη συνεδρία, γιουχάησαν τους βουλευτές του ΑΚΕΛ αλλά και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο πρόεδρος της Βουλής ζήτησε άμεσα να έρθει εδώ η αστυνομική δύναμη για να βγάλει έξω όσους παρευρίσκονταν και δεν είχαν δουλειά εδώ στο κοινοβούλιο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Διέκοψε τη συνεδρία για 10 λεπτά. Τότε ο Λίνος ο Παπαγιάννης, όπως πληροφορούμαστε από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε κοντά μας, επιχείρησε να περάσει πίσω από τα έδρανα του ΑΚΕΛ. Ο Νίκος ο Κέτσιρος δεν τον άφησε να περάσει, τον είχε πάρει από το χέρι, του είπε μη με αγγίζεις, παρενέβησαν κι άλλοι βουλευτές και υπήρξε εκεί το επεισόδιο με τον Λίνο τον Παπαγιάννη και τον Νίκο τον Κέτσιρο. Αμέσως μπήκε και η αστυνομία μέσα εδώ στο κοινοβούλιο. Νατάσα, μυρίζει μπαρούτι εδώ η κατάσταση, είναι πολύ τεταμένη, δεν έχω ξαναζήσει τέτοια ένταση στα 24 χρόνια που κάνω αυτό το επάγγελμα. Πραγματικά εικόνες ντροπής για το Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μαρία, να σε ρωτήσω τώρα επί της ουσίας, επειδή άρχισε η διαδικασία, την διέκοψαν, πήγε η ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού, οι βουλευτές του να συσκεφθούν, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αναβάλει αυτή τη συζήτηση σήμερα εκεί στη Βουλή? Όχι, ακούω τώρα τον πρόεδρο της Βουλής να... Τον ακούμε και εμείς. Υπάρχει επανέναρξη της ολομέλειας του σώματος. Δεν έχω καλή εικόνα για το τι ακριβώς λέει ο κύριος Σιλούρης. Λοιπόν, μιλά για επανέναξη της συζήτησης. Καλή, φαντάζομαι, τους βουλευτές να έρθουν πίσω στα έδρανα για να συνεχιστεί η συζήτηση. Να πούμε πως προηγήθηκαν ομιλίες αρχηγών εκπροσώπων κομμάτων δεκάλεπτες, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί της πρότασης του Δημοκρατικού Συναγερμού και τεκμηρίωσαν τη θέση τους γιατί θα ψηφίσουν ή θα απορρίψουν αυτή την πρόταση. Και ο Λίνος Παπαγιάννης ήταν στον δεύτερο κύκλο των τοποθετήσεων, τετράλεπτο των τοποθετήσεων, και εκεί έγινε και η όλη ιστορία εδώ στην Βουλή, εδώ όλη αυτή η ένταση που προκλήθηκε με αποκορύφωμα το επεισόδιο του κυρίου Παπαγιάννη με τον κύριο Κέτσιρο. Για την και σημείο έτσι αιχμής, ίσως αυτό που και αυτό μυρίζει και μπαρούτι, ήταν η φράση που χρησιμοποίησε για μειοδότες βουλευτές. Λοιπόν, βλέπουμε ζωντανά εικόνα από την Βουλή. Η Νατάσα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών του ΔΣ και του ΑΚΕΛ. Λοιπόν, Μάρια, να θα σε αφήσω σε λίγο και πάλι μαζί να δούμε τι είδους εξέλιξη έχουμε, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι θα είναι φοβερές οι εξελίξεις. Είναι σε ένα κλίμα, το έχουμε πει.